Οι χαλαζοθύελλες που χτύπησαν την ορεινή Λεμεσό κατά τις τελευταίες δύο ημέρες προκάλεσαν ολοκληρωτικές ζημιές στις καλλιέργειες λίγο πριν από τη συγκομιδή. Ήταν μια χαλαζοθύελλα πρωτοφανής, δεν εξαναζήσαμε έτσι χαλαζοθύελλα. Εντάξει, έγιναν οι ζημιές, πέσαν οι δόμες, έμεινε τίποτε. Μήλα, κεράσια, ροδάκινα, όλα. Κυπερούντα και γύρω κοινότητες έζησαν τη μανία της φύσης και μετρούν πληγές καθώς το χαλάζι πελέκησε κυριολεκτικά τα δέντρα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των φρουτοπαραγωγών, οι ζημιές είναι τεράστιες. Πολλές ζημιές που πάθαμε προπάνε από τον Παριατό, εκτός το χαλάζι που μας έκαμε τέλεια καταστροφή. 60 φορμόζες δεν έχουν ούτε μια, δεν γαρίσαμε λιές ούτε και ένα. Χαλάζι μπορεί κονιάστρο ζωμείο. Οι χαλαζόπληκτοι βρίσκονται σε απόγνωση. Ήδη λειτουργοί του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης έχουν επικοινωνήσει μαζί τους και αναμένουν τις αιτήσεις τους για καταγραφή των ζημιών. Ενήμερος στηρείται και ο Υπουργός Γεωργίας Κώστας Καδής. Την ολική καταστροφή που έχει πάθει η περιοχή Κυπερούντας στα φρουτόδεντρα αλλά και στα λαχανικά μας. Τις 4 του μηνός, μέραν Τρίτη, συνεννοηθήκαμε με τον Υπουργό Γεωργίας, θα είναι πάνω για να μαζέψουμε όλους τους γεωργούς και όλες τις αγροτικές οργανώσεις να δούμε ακριβώς πώς αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν κάποια λεφτά όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Οι γεωργοί κάνουν λόγο για ζημιές που αγγίζουν ακόμα και το 100% της φετινής παραγωγής και προσβλέπουν στην ουσιαστική κρατική στήριξη. Δεν έμεινε τίποτε. Θέλω το κεράζι, τα φρούτα, τα μήλα, τα ροδάκινα, τα νεκταρίνια, οι φορμόζες, τα δαμάσκινα, όλα έχουν καταστραφεί. Δεν έμειναν τίποτε. Καλούμε την κυβέρνηση, όπως έρθει αρρωγός, να δώσει πραγματική στήριξη και όχι στα λόγια. Το ίδιο σκηνικό καταγράφεται και σε άλλες κοινότητες που γειτνιάζουν με την Κυπερούντα.